Καλησπέρα αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα υπέροχη. Ειδικά στις 15 του μήνα είναι όλα τα λεφτά για όλους. Εδώ να δείτε τι ωραία πράγματα θα γίνουν. Λοιπόν, για να βλέπετε τις προβλέψεις, αυτές που κάνουμε σήμερα, κάθε εβδομάδα μπαίνετε στο YouTube TRT Annual, σας βγάζει το κομμάτι αυτό των προβλέψεων. Όπως και στο δικό μου το κανάλι στο YouTube, Annual Tips, βλέπετε τις προβλέψεις που κάνω μέσω ταρό, τι είναι αποκλειστικά και μόνο για σας. Πάμε να δούμε τι επιφυλάσσει. Μια, είπαμε, εκπληκτική όψη μεταξύ Δία και Ουρανού στις 15, έχει σχέση με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας και μπορεί να φέρει έναν απάντεχο, αλλά πολύ ευχάριστο νέο. Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης, της επέκτασης και της αυθονίας. Και μια άλλη όψη στις 13, μεταξύ Άρη και Ποσειδώνα, για εσάς τους κρυούς όλα αυτά, σχετίζεται επίσης με τα οικονομικά σας και είναι πολύ, πολύ, πολύ αρμονική. Ο Δίας, προσοχή όμως, μπορεί να δίνει απλόχερα, αλλά μερικές φορές μας κάνει να χάνουμε το όριο. Γι' αυτό προσέχετε. Τα βράκια μου. Η όψη αυτή στις 15 είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες δυνατές και σχετίζεται με τους στόχους σας, τα ταξίδια, τη γνώση, τις συναλλαγές με το εξωτερικό, τις εκδόσεις και αυτή είναι μερική μόνο από όλους τους τομείς που αφορά. Ο ουρανός μάλιστα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και αυτό είναι που την κάνει ακόμα πιο ισχυρή. Τώρα θα αρχίσουν επιτέλους να φαίνονται τα αποτελέσματα των κόπων σας και θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι ήττες που έχετε ενδεχομένως υποστεί τα τελευταία χρόνια, από τη μεγαλύτερη μέχρι και την πιο ασήμαντη, έχουν και μια άλλη πλευρά, ένα κέρδος. Είτε αυτό είναι γνώση, είτε ωριμότητα, είτε το διαβατήριο για μια αναπάντεχη επιτυχία, παιδιά, επιτυχίες. Δίδυμοι, για σας αυτή η εκπληκτική όψη που θα γίνει στις 15 σχετίζεται με τα οικονομικά σας, αλλά και με τη διάθεση και την ψυχολογική σας κατάσταση. Μία όψη που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει πολύ βοηθητικά στα τρέχοντα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Αν κάνετε έναν απολογισμό αυτού του χρόνου, πολύ πιθανό να πάει το μυαλό σας σε άτομα δύσκολα και γεγονότα που σάρωσαν την ψυχική σας ηρεμία. Το μάθημα το πήρατε ότι είναι ότι οι άνθρωποι που μας πάνε τα νεύρα, αν δεν συμβιβαστούν με τους όρους που εμείς θέτουμε, μπορούν απλώς να φύγουν. Και αν δεν φύγουν από μόνοι τους, μπορείτε να τους φύγετε εσείς. Καρκινάκια μου, και για σας η όψη αυτή του Δία με τον ουρανό στις 15 είναι εκπληκτική και έχει σχέση με τις σχέσεις, με τις συνεργασίες και τη συντροφικότητα. Είναι πολύ πιθανό να γίνει μια νέα γνωριμία αυτές τις μέρες ή να εξελιχθεί μια ήδη υπάρχουσα. Από την περίοδο της ασφυξίας, πλήξης και ενασχόλησης με ανούσιες λεπτομέρειες, περνάτε σε μία άλλη όπου ανοίγει το μυαλό σας, εμπνέεστε και γίνετε δημιουργικοί. Μερικά πιθανά σενάρια για αυτό το χρόνο είναι τα εξής. Να ερωτευτείτε και μάλιστα με ανταπόκριση, να δημιουργήσετε είτε μία ιδέα σας, να την απολαύσετε και να απολαύσετε τη διαδικασία και το αποτέλεσμα που θα είναι συγκλονιστικό. Λιονταράκια. Για εσάς στις 15 αφορά τα επαγγελματικά σας και είναι πολύ πιθανό αυτές τις μέρες να δημιουργηθεί κάτι νέο σε αυτό το τομέα ή να πάρετε ικανοποίηση από τις προσπάθειές σας. Επίσης, αν είστε μόνοι σας μέσα σε αυτό το χρόνο, θα περάσετε από διάφορα στάδια. Θα καταλάβετε ότι θέλετε να μην είστε μόνοι, θα αρχίσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό, θα εξερευνήσετε τις προοπτικές με νέα πρόσωπα που θα μπουν στη ζωή σας και θα καταλήξετε σε ένα από αυτά. Παρθένος. Είπαμε, ο Δίος και ο Ουρανός σχηματίζουν μια εκπληκτική όψη στις 15 που σχετίζεται με τον έρωτα, τα ταξίδια, τα παιδιά και τη δημιουργικότητα. Ο Ουρανός μάλιστα είναι πλανήτης της έκπληξης, οπότε μπορεί να έρθει από ένα νέο το οποίο να μην είναι αναμενόμενο. Πάντως είναι καλό νέο. Το κόλλημα που τρώτε συνήθως με τη λεπτομέρεια, να ξέρετε ότι αυτή την εποχή δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι αν εστιαστείτε στα μικρά πράγματα της καθημερινότητάς σας, θα δείτε μόνο τις κουραστικές και εκνευριστικές πτυχές τους. Δεν έχετε παρά να προσπαθήσετε να κοιτάξετε το δάσος και όχι το δέντρο. Ξεκολλήστε από το δέντρο, Παρθένη μου. Ζυγάκια μου. Και για σας αυτή η όψη είναι εξαιρετικά θετική και αφορά το σπίτι, την οικογένεια, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις, τα οικονομικά που μοιράζεστε με τους άλλους και τις οικονομικές συμφωνίες. Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης, της αυθονίας και της επέκτασης. Και ο Ουρανός ο πλανήτης της έκπληξης και του απροσδόκητου. Για ένα χρόνο θα αλλάζουν τα επαγγελματικά σας, δεδομένα προς το καλύτερο, ενώ θα συνειδητοποιείτε πόσο σημαντική είναι ο παράγοντας οικογένεια, ό,τι και να σημαίνει αυτό για σας, και πόσο ανάγκη έχετε να δημιουργήσετε τη δική σας ή να έρθετε πιο κοντά με την ήδη υπάρχουσα. Σκορπιοί.
και για εσάς πολύ θετική αυτή η όψη και μπορεί να φέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στους τομείς των σχέσεων, των συνεργασιών και τη συναισθηματική σας ζωή. Εξάλλου, άλλη μια όψη δύο μέρες πριν μεταξύ Άρη και Ποσειδώνα αφορά την ερωτική σας ζωή. Κάτι ενδιαφέρον μπορεί να συμβεί εκεί. Αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στις σχέσεις σας, οι οποίες ακόμα δεν έχουν συζητηθεί, ίσως τώρα αρχίσουν να σας βαραίνουν, πολύ πιθανό να θέλετε να μιλήσετε και να ακούσετε. Τοξότες. Η εκπληκτική όψη στις 15 σχετίζεται με την εργασία και τα οικονομικά και είναι απολύτως θετική. Μπορεί να έχετε ένα σημαντικό νέο αυτή την περίοδο που αφορά αυτούς τους τομείς. Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας είναι ο δικός σας κυβερνήτης και πλανήτης της τύχης και της αυθονίας. Ενδέχεται να μπαίνετε συχνά στη διαδικασία και να σκέφτεστε και ποιο είναι το νόημα αυτό πραγματικά θέλω. Σαφώς και αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη γιατί η ελαφρά δυσφορία του κοινού σας κάνει να θέτετε νέους στόχους. Και τώρα που ο Δίας έχει φύγει από το δικό σας ζώδιο, δείχνοντάς σας μία ακόμα καλύτερη εποχή που σας βοήθησε να προετοιμαστείτε και οι στόχοι σας πρέπει από εδώ και μπρος να είναι ξεκάθαροι. Εγώ καιρός. Η όψη του Δία με τον ουρανό στις 15 είναι εξαιρετικά θετική. Ο Δίας βρίσκεται πλέον από τις 3 του μήνα στο δικό σας ζώδιο, όπως έχουμε πει και είναι πλανήτης της επέκτησης, της αυθονίας και της θετικότητας και ο ουρανός βρίσκεται στον 5ο οίκο που σχετίζεται με τον έρωτα. Προσοχή, προσοχή παιδιά και κιλά μαζί. Και όσο για τον χρόνο που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, σαφώς η επιρροή του δεν θα γίνει τόσο έντονη, απλώς θα πρέπει οι επιλογές σας να θυμάστε να γίνονται έπειτα από όρημη σκέψη και όχι επιπόλαια, γιατί θα σας αναγκάσει να τις επανεξετάσετε. Υδροχοάκια μου αγαπημένα, για εσάς στις 15 του μήνα είναι μια από τις πιο θετικές που μπορείτε να ζήσετε και αφορά τις εσωτερικές διεργασίες που κάνετε τη διάθεση, την ψυχολογική σας κατάσταση, αλλά και το σπίτι και την οικογένεια. Σαφώς θα ήταν καλύτερα αν μιλούσατε περισσότερο με τους δικούς σας ανθρώπους και να συζητούσατε και οι δύο πλευρές αυτά που σας ενοχλούν ή σας έχουν ενοχλήσει κατά καιρούς. Το σίγουρο είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα διαπιστώσετε πως οι σχέσεις σας δεν έχουν μόνο σκοτεινά σημεία, αλλά διέπονται και από πραγματική αγάπη και εκτίμηση. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Η όψη αυτή του Δία στις 15 είναι μια από τις πιο θετικές και σχετίζεται με την κοινωνική σας ζωή και τις φιλικές σας σχέσεις, αλλά και με την πραγματοποίηση κάποιων βαθύτερων επιθυμιών σας. Και τα οικονομικά σας προβλέπονται πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια όμως ότι ως ηχθείς, το θέμα χρήμα δεν είναι από τα πρωτεύοντα στη ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικότερο για εσάς να διευρύνετε τους ορίζοντές σας με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά όπως και να το κάνετε, δυστυχώς δεν ισχύει το κλισέ. Μπορούμε να είμαστε και ευτυχισμένοι χωρίς χρήματα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε. Οπότε σε περιόδους σαν και αυτή που τα χρήματα θα πηγαίνουν και θα έρχονται στη ζωή σας, η σωστή διαχείρισή τους πρέπει να γίνει ένα με τους στόχους σας. Μην χάσετε αυτή την ημερομηνία. Είναι πάρα πολύ σημαντική. 13 και 15 του μήνα, η πιο σημαντική, εκμεταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όπως υπέροχα ξεκίνησε, και θα τα πούμε την ερχόμενη με τις ετήσιες προβλέψεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.